Πάμε στη Μίνα καραμίτρου για να, δούμε, για να δούμε και πώ θα δουλέψουν τώρα οι άντρε της ΕΜΑΚ. Ψάχνουν ακόμη αγνοούμενου, Μίνα. Τώρα που πέφτει και το σκοτάδι, θα ανοιχτώσει σε λίγο. Πώ θα μπορέσουν να τα καταφέρουν. Οι λαμαρίνε βράζουν, υπάρχουν σημεία στα οποία δεν μπορούμε καν να πατήσουμε και υπάρχουν και σημεία που η ορατότητα από το καπνό είναι σχεδόν ιδενική. Αυτό είπαν πριν από λίγο οι δύο διασώστε εναερίτε τη ΕΜΑΚ, οι οποίοι έχουν καταφέρει να φτάσουν και να βρίσκονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Πόπι, επάνω στο φλεγόμενο πλοίο. Θέλω να σα πω ότι αυτό που κάνουν είναι να μπορούν να βρουν καταρχά μία ασφαλή δίωδο για να μπορέσουν επάνω στο πλοίο σε λίγη ώρα. Ακόμα και μέσα στη νύχτα, να ανέβουν 15 ακόμη διασώστε τη ΕΜΑΚ, οι οποίοι βρίσκονται έτοιμοι, είναι έτοιμοι να μεταφερθούν ανά πάσα ώρα και στιγμή όταν θα του δώσουν οι συνάδελφοί του το πράσινο φω, είναι από την ΕΜΑΚ των Ιωαννίνων και από την ΕΜΑΚ τη Ιγουμενίτσα. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο κέντρο επιχειρήσεων τη πυροσβεστική, πρέπει να σα πω ότι είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση, μια μεγάλη σύσκεψη για το πώ θα στηθεί η επιχείρηση, ώστε να συνεχίσει συνεχίσουν οι ε, ΕΜΑΚ, να συνεχίσει η ΕΜΑΚ Πόπη και τη νύχτα την επιχείρηση πάνω στο διακοπή. πλοίο. Μάλιστα. Ακριβώς, χωρίς διακοπή. Και πώς θα συντονιστούν ε, τα πλοιάρια απ' έξω να συνεχίσουν να ρίχνουν νε, νερό, γιατί σας είπα πώς περιέγραψαν αυτή τη στιγμή την κατάσταση στο πλοίο επάνω και πώς ε, οι ίδιοι θα συνεχίσουν να είναι στα αμπάρια ασφαλείς, φυσικά να είναι και οι ίδιοι ασφαλείς, για να μπορέσουν με φωτισμό που θα α, τους διαθέσουν και με μια ασφαλή διόδο που θα βρουν να κατέβουν και να συνεχίσουν αρχίσουν την έρευνα για να εντοπίσουν και του υπόλοιπου ανθρώπου. Ένα αγώματος. πραγματικά δύσκολο έργο που ελπίζουμε να έχει α, καλό τέλο. Να μπορέσουν δηλαδή να εντοπίσουν και του ανθρώπου που αγνοούνται και να του σώσουν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα.